στις 17 Ιουνίου και να εκθέσω ενώπιόν σας τις νομικές προεκτάσεις και την νομική αντιμετώπιση αυτού του τόσο σοβαρού ζητήματος για τη χώρα που αφορά όλους μας. Είναι ένα τεράστιο εθνικό θέμα και μία ομάδα δικηγόρων, εμείς και φυσικά και άλλες ομάδες δικηγόρων, όχι μόνο εμείς, κληθήκαμε μόνοι μας στην ουσία να κάνουμε κάθε προσπάθεια, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να προστατεύσουμε έστω από την νομική πλευρά αυτό που δεν προστατεύουν δυστυχώς οι πολιτικοί. Αυτό που δεν θα έπρεπε καν... Αυτό που δεν θα έπρεπε καν να συζητιέται και ούτε καν να διανοηθεί κανείς να υπογράψει ή να το φέρει στη Βουλή. Ξεκινώντας λοιπόν τη νομική προσέγγιση για τη νομική αντιμετώπιση της συμφωνίας, θέλω να ξεκινήσω από ένα έγγραφο το οποίο είναι σήμερα αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα, 10 Οκτωβρίου 2018. Όποιος μπει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και πατήσει στο λήμα Πουγουδουμού, θα διαβάσει το ζήτημα του ονόματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας δεν είναι απλώς μια διαφορά περί ιστορικών γεγονότων ή συμβόλων. Πρόκειται για τη συμπεριφορά ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, η οποία αντιστρατεύεται τις θεμελιώδες αρχές της διεθνούς ένομης τάξης και πιο συγκεκριμένα του σεβασμού της καλής γειτονίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Αυτό λέει το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα στη σελίδα. Όλα θα τα λέω γιατί μετά θα αρχίσω να σας πω τα νομικά όσο πιο απλά μπορώ για να γίνουν κατανοητά σε όλους. Συνεχίζει λοιπόν η σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών όπου αναφέρεται σαφώς στην προπαγάνδα των Σκοπίων, αναφέροντας επιλέξει ότι έχουν κύριο όχημα την πλαστογράφηση της ιστορίας και την οικειοποίηση της εθνικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος. Αυτοί που υπέγραψαν τη συμφωνία, αυτοί που συμφώνησαν σήμερα στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας μιλάνε για την ιστορική παραχάραξη την οποία οι ίδιοι υπέγραψαν. Το καταλαβαίνετε. Συνεχίζει λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών στην επίσημη σελίδα. Κάνει μια ιστορική αναδρομή γιατί δεν έχουν καμία σχέση εννοείται με τους Μακεδόνες. Μιλάει για τον Δεκέμβριο του 1944 τι έγραφε το τηλεγράφημα του Στετίνεως για τις ολοκληρωτικές συνωσίες και εδαφικές βλέψεις των Σκοπιανών. Εγώ δεν τρέπομαι να το πω, δεν φοβάμαι. Σκοπιανή είμαι. Λοιπόν. Μιλώντας στο τέλος ότι η Ελλάδα, λέει, αντέδρασε έντονα στην υποκλοπή της ιστορικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς και στις υφέρπουσες εδαφικές και αλυτρωτικές βλέψεις των Σκοπιανών. Αυτά λέει σήμερα η επίσημη ιστοσελίδα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που λέει, όλα αυτά είναι κείμενο της συμφωνίας. Και πάμε τώρα στη συμφωνία. Το κείμενο της συμφωνίας των Πρεσπών βρήθη ακυρωτήτων. Όταν υπεγράφει μετά από λίγες μέρες, με εντολή τότε του φορέα ανέντο του αγώνα, προσεγγίσαμε νομικά την σχετική συμφωνία, μία ομάδα δικηγόρων, οφείλω να πω τα ονόματά τους, είναι ο Πέτρος ο Χασάπης και ο Τάσος ο Καραΐσκος, εξαιρετικοί συνάδελφοι, έγκριτοι νομικοί, και εντοπίσαμε 7 ακυρότητες. Οι ακυρότητες αυτές τις δημοσιοποιήσαμε με όποιον τρόπο μπορούσαμε. Θα σας αναφέρω επιγραμματικά και θα σταθώ σε αυτές που θεωρώ ότι είναι οι πιο σοβαρές για αυτή τη συμφωνία. Πιστεύοντας ότι αυτό το πράγμα δεν θα έχει παρακάτω. Πρόκειται για ένα
άκυρο από την αρχή μέχρι το τέλος έγγραφο. Καταρχήν έχει γίνει πολύ λόγος αν αυτό το πράγμα είναι αυτή η συμφωνία, αυτές οι 5 σελίδες, 7 πόσες είναι, είναι προσύμφωνο, είναι συμφωνία, είναι προσυμφωνία ή οτιδήποτε. Νομικά είναι μία συμφωνία που με την τελειωμένη συμφωνία που με την επικύρωσή της θα πάρει μορφή διεθνούς συνθήκης. Αυτή η συμφωνία, το πρώτο που παραχωρεί στα συγκεκριμένα άρθρα που όλοι πλέον ξέρετε, είναι όνομα, γλώσσα, ταυτότητα, ηθαγένεια. Είναι η δεύτερη ακυρότητα, που για μένα είναι η πιο σημαντική ακυρότητα αυτής της συμφωνίας, από αυτές που αναφέραμε τότε, όταν κάναμε τη συνέντευξη τύπου. Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί υπάρχει η πιο σοβαρή ακυρότητα σε αυτή τη συμφωνία, σε αυτό το σημείο. Το 1994 και το 2009, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, ο Άριος Πάγος, με τους εξαιρετικούς δικαστές που απαρτιζόταν, εξέδωσε 2 αποφάσεις. Αυτές τις αποφάσεις ήταν σε ένα δικαστήριο που αφορούσε την αναγνώριση ενός σωματείου σε εισαγωγικά μακεδονικού, τα γνωρίζετε πάνω στη Φλόρινα αυτά που συμβαίνουν, οι οποίοι ζητούσαν να αναγνωριστούν. Όλα τα δικαστήρια ουσίας, δηλαδή το πρωτοδικείο, το εφετείο, απέρριψε την αίτηση αναγνώρισης του σωματείου και την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Και σαφώς και την πρώτη και τη δεύτερη φορά η υπόθεση πήγε στον Άριο Πάγο. Έρχονται λοιπόν οι δικαστές και με 2 αποφάσεις τους, σχεδόν ίδιες, με λίγη διαφορετική διάταξη και με λίγη διαφορετικές παραδοχές, αλλά με διατακτικό το ίδιο και αιτιολογικό στα βασικά του σημεία το ίδιο, αναφέρουν ότι αφού κάνουν μια ιστορική αναδρομή στο τι συνέβη με τη Μακεδονία μας, πώς οι Σκοπιανοί σφετερίστηκαν την ιστορία, πώς εξελίχθηκε όλη η προπαγάνδα τους όλα αυτά τα χρόνια κτλ. Θα διαβάσω το διατακτικό. Μάλλον εκεί που κατέληξε, όχι το διατακτικό, εκεί που κατέληξε το δικαστήριο. Σύμφωνα με όλα όσα προεκτέθηκαν, δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Και κατά συνέπεια δεν υπάρχει μακεδονικός πολιτισμός, μακεδονική γλώσσα, ούτε φυσικά στην Ελλάδα υφίσταται μακεδονική μειονότητα. Είναι αυτονόητο ότι ένα μοσαϊκό εθνοτήτων δεν μπορεί σε 60 χρόνια να αποκτήσει εθνολογική οντότητα στηριζόμενο σε χαλκευμένα ιστορικά στοιχεία. Οι παραδοχές αυτές του δικαστηρίου και του δεύτερου και του πρώτου σαφώς αποτελούν δεδικασμένο στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό το δεδικασμένο παραβιάστη πλήρως με αυτή τη συμφωνία. Πλήρως. Διότι με τη συμφωνία παραχωρήθηκε όνομα, ταυτότητα, ηθαγένεια, πολιτισμός, ιστορία, που κακά τα ψέματα όλοι το ξέρετε ότι αυτές οι έννοιες είναι οι έννοιες που συνθέτουν το έθνος. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί ακούμε τη σπέκουλα, γιατί σπέκουλα είναι, ότι πού είναι, πού το λέει μέσα η συμφωνία το έθνος. Μα δεν χρειάζεται, αυτά που μόλις ανέφερα είναι όλα τα στοιχεία του έθνους. Η ακυρότητα λοιπόν αυτή της συμφωνίας στηρίζεται στο ότι εναντιώνεται στις αρχές, βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, δημοσίου διεθνούς, εναντιώνεται σαφώς στο Σύνταγμα, εναντιώνεται στις αρχές της ορθότητας, της αλήθειας και της σαφήνειας που πρέπει να διέπουν τις διεθνείς συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 2 ή και περισσότερων κρατών, πράγμα το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση.
Άλλη ακυρότητα της συγκεκριμένης συμφωνίας είναι το γεγονός ότι έγινε από αναρμόδιο όργανο ή μάλλον με διαδικασία που δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα. Σαφώς εννοείται ότι η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία για να χαράσει την εξωτερική πολιτική, εννοείται, και να συνομολογεί συμβάσεις. Όταν όμως πρόκειται για τέτοια θέματα εθνικής κυριαρχίας, γιατί περί αυτού πρόκειται στην πραγματικότητα, απαιτείται σύμφωνα με τα συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος 35 και 36 υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λοιπόν εδώ παραγωνίστηκε και φέρανε τη σύμβαση με μια υπογραφή του Υπουργείου Εξωτερικών, που σε αυτές τις περιπτώσεις όταν μια σύμβαση, μια συμφωνία έχει μόνο την υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών, τότε η συμφωνία αυτή, όπως αναφέρεται σε όλες τις, στο διεθνές δίκαιο, είναι μια συμφωνία απλοποιημένου τύπου. Όμως, συμφωνία απλοποιημένου τύπου δεν μπορεί να έχει ως περιεχόμενο αυτά που αποτελούν περιεχόμενο της συμφωνίας. Δηλαδή, μια συμφωνία απλοποιημένου τύπου μπορεί να έχει ως περιεχόμενο απλά και μόνο κάποιες οικονομικές συμφωνίες, κάποιες εμπορικές συμφωνίες. Όχι όμως τέτοια θέματα που αφορούν εθνική κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία και όλα αυτά που παραδίδονται με την συγκεκριμένη συμφωνία. Το πρόβλημα, επίσης υπάρχουν, μάλλον ας πω και τις υπόλοιπες ακαιρότητες και θα σας πω μετά τι γίνεται δικαστικά. Η συμφωνία επίσης αντιτίθεται στις διεθνείς συμβάσεις της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι η σύμβαση της Χάγης. Κάποιοι νόμοι τώρα που να μην σας αναφέρω δεν είναι τώρα της ώρας, τη σύμβαση της UNESCO, διότι δημιουργεί σύγχυση πολιτιστικής ταυτότητας. Όταν αυτοί οι άνθρωποι, εάν κυρωθεί ποτέ αυτή η συμφωνία, φτάσει στο τέλος της και κυρωθεί, λέγονται Μακεδόνες, γιατί θα λέγονται Μακεδόνες σύμφωνα με την συμφωνία αυτή, το έγγραφο, τότε θα υπάρχει απόλυτη, μα απόλυτη σύγχυση ποιος είναι ο Μακεδόνας, αν οι Έλληνες είναι Μακεδόνες και όλα αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν γίνονται ανεκτά από το διεθνές δίκαιο, γι' αυτό και υπάρχει η παραβίαση της συμφωνίας και σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης, η συμφωνία παραβιάζει τις διεθνείς συμβάσεις για την ηθαγένεια, παραβιάζει τη σύμβαση του Βουκουρεστίου, το πρωτόκολλο των Αθηνών το 1913, τη συνθήκη της Λοζάνης, επιτείνει την κρίση της κρατικής κυριαρχίας. Επίσης, έρχεται σε αντίθεση με επιτακτικούς κανόνες, με επιτακτικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, όπως το γεγονός ότι δεν προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας, δεν προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης, δεν προβλέπεται θεματοφύλακας της συμφωνίας, της στήρησης της συμφωνίας. Όλα αυτά τα ζητήματα έρχονται σε αντίθεση με αναγκαστικούς κανόνες διεθνούς δικαίου. Όλες αυτές λοιπόν οι εντοπισμένες ακυρότητες και κάποιες άλλες που έχουν αναφέρει άλλοι συνάδελφοι, θα μπορούσε κανείς εύκολα να πει ότι εντάξει, έχουμε τις ακυρότητες, πάμε να ακυρώσουμε τη συμφωνία. Πάμε να κάνουμε την αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δυστυχώς, όπως ήδη το ΣΤΕ απεφάνθη με την απόφασή του στην αίτηση αναστολής των Παμακεδονικών, η συμφωνία δεν έχει νομική ισχύ αυτή τη στιγμή. Όπως ξέρετε πολύ καλά, η ισχύ της συμφωνίας δεν έχει τεθεί ακόμη. Προβλέπεται ρητά αυτό στο άρθρο 20, όπου αναφέρεται ότι νομική ισχύ η συμφωνία θα έχει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και στις δύο χώρες, ολοκλήρωση στα Σκόπια από με τη συνταγματική αναθεώρηση, αν έρθει ποτέ, δεν ξέρω,
από εδώ, από εμάς, από την Ελλάδα, με την επικύρωση στο Κοινοβούλιο, την επικύρωση, γιατί ακολουθεί και άλλο στάδιο, επικύρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανταλλαγή των δύο πρωτοκόλων ολοκλήρωσης μεταξύ των δύο κρατών, μόλις το τελευταίο πρωτόκολλο φτάσει στα χέρια του αντισυμβαλόμενου μέρους, τότε αρχίζει η νομική ισχύ της συμφωνίας που δεσμεύει την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι μία αίτηση ακύρωσης αυτή τη στιγμή αυτής της συμφωνίας, δυστυχώς, κατά τη δική μας άποψη τουλάχιστον, δεν έχει κάποια τύχη. Το αναφέρει ρητά και η απόφαση η 199 του 2018 στο κείμενό της, στο περιεχόμενό της. Θα σας διαβάσω το συγκεκριμένο χωρίο. Θέλοντας λοιπόν να κρίνει τα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από τις Παμακεδονικές, και εννοείται ότι η κίνηση των Παμακεδονικών καλώς έγινε. Εννοείται ότι οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα μπορεί να ασκηθεί, καλώς ασκείται. Απλά θέτω στο ακροατήριο τη νομική προσέγγιση έτσι όπως θεωρεί η ομάδα μας ότι είναι ορθή και βάση εννοείται ήδη με τις παραδοχές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναφέρει λοιπόν το δικαστήριο, η τριμελή σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Τμήματος Αναστολών, ότι για τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας αποφασίστηκε να ακολουθηθούν ορισμένα στάδια πρώτα από το δεύτερο μέρος, και αναφέρει ότι ακριβώς έγινε, ότι ακριβώς προβλέπεται για τα Σκόπια. Συνεχίζει, αφού αναφέρει αυτά που προβλέπονται για τα Σκόπια, ότι στο άρθρο 20 παράγραφος 4 προβλέπονται τα εξής, ότι η συμφωνία δεν τίθεται σε ισχύ αυτή στο σύνολό της και ως προς τις διατάξεις της ξεχωριστά, δεν θα έχει περαιτέρω ισχύ η εφαρμογή προσωρινή ή άλλη και δεν θα δεσμεύει οποιοδήποτε από τα μέρη με οποιοδήποτε τρόπο. Όπως επίσης, συνεχίζει αφού κάνει μία ανάλυση, ότι καταλήγει ότι εξάλλου σε περίπτωση που η συμφωνία δεν τεθεί σε ισχύ, προβλέπεται στο άρθρο παράγραφος 4 εδάφιο Β, ότι αυτή στο σύνολό της και ως προς τις διατάξεις της ξεχωριστά, δεν θα δεσμεύει οποιοδήποτε από τα μέρη με οποιοδήποτε τρόπο. Άρα, σήμερα έχουμε ένα κείμενο, μία σύμπτωση βουλήσεων, να το πω, μία συμφωνία η οποία δεν μπορεί δυστυχώς με μία αίτηση ακύρωσης κατά τα αποδεχθέντα, από το κριθέντα, από το ΣΤΕ, να προσβληθεί. Όμως δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνει μία πρόβλεψη και για την αίτηση ακύρωσης, γιατί αυτό που σας διάβασα αφορούσε την αίτηση αναστολής. Κάνει μία πρόβλεψη λοιπόν στην παράγραφο 7, όπου αναφέρει, όπου λέει ότι απορρίπτω την αίτηση αναστολής και ότι σε κάθε περίπτωση οι προσβαλόμενες πράξεις, δηλαδή η συμφωνία, η υπογραφή της και όλα αυτά, γιατί είπα δεν έχει νομική ισχύ, θεωρούνται κυβερνητικές πράξεις που σαν κυβερνητικές πράξεις είναι απρόσβλητες. Και αναφέρει με συνέπεια να τίθεται, το διαβάζω πως το λέει, με συνέπεια να τίθεται ζήτημα απαραδέκτου της αίτησης ακύρωσης. Εύχομαι πραγματικά, μακάρι η αίτηση ακύρωσης που θα δικαστεί να το δουν ίσως διαφορετικά οι δικαστές. Υπάρχει, πρέπει να το πούμε αυτό, υπάρχει σε κάποιες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μία ισχυρή μειοψηφία, όπου αναφέρει για τις κυβερνητικές πράξεις, ναι μεν είναι απρόσβλητες, αλλά όταν θίγονται ατομικά δικαιώματα, τότε υπήρχαν δηλαδή κάποιοι δικαστές και μάλιστα με ισχυρή πλειοψηφία στις αποφάσεις αυτές τις δύο, τότε ότι μπορεί να διεκδικηθεί και να προσβληθεί μία κυβερνητική πράξη. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δικάζεται στις 7 Νοεμβρίου, εννοείται ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και τώρα, εννοείται, και τώρα θέλω να θέσω υπόψη σας μία άλλη νομική οδό, την οποία έχουμε ολοκληρώσει και ευελπιστούμε ότι ίσως με αυτόν τον τρόπο μπορέσει να μπλοκαριστεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών
παραχωρείται και παραδίδεται και προσβάλλεται και δεν προστατεύεται η άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Η άειλη πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα αγαθό το οποίο την χάνει αυξημένης προστασίας από τη σύμβαση της UNESCO, καταρχήν, η οποία σύμβαση της UNESCO ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά δεν προστατεύτηκε ποινικά. Ενώ προστατεύτηκε ποινικά η υλική πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή τα τραγούδια του Τσιτσάνη. Ο Τσιτσάνης είναι ένας συγκεκριμένος, είναι τα τραγούδια του ως προσωποποιημένα πια προστατεύονται και ποινικά. Δυστυχώς η άλλη πολιτιστική κληρονομιά δεν προστατεύεται. Ποινικά, ξαναλέω. Αν υπήρχε ποινική προστασία της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν υπήρχε καμία περίπτωση βουλευτής να ψηφίσει αυτή τη συμφωνία. Διότι πολύ απλά θα είχε τελέσει ποινικό αδίκημα. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Καραΐσκο, υποβάλαμε μία αίτηση τον Ιούλιο, στις 12 Ιουλίου 2018, στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου θέλω να σας διαβάσω για να καταλάβετε επακριβώς τι ζητούσαμε. Ζητούσαμε λοιπόν από το Υπουργείο Πολιτισμού να μας απαντήσει τεκμηριωμένα και με επισυναπτώμενο υλικό αν οι προφορικές παραδόσεις, οι εκφράσεις λαϊκής παράδοσης, η μουσική, τα τραγούδια, οι χοροί, οι τέχνες των θεαμάτων, οι εκφράσεις συμπεριλαμβανομένες και της γλώσσας, που είναι το ύψιστο στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά, οι γνώσεις και οι πληροφορίες όπως είναι οι μύθοι, οι διηγήσεις, τα έθιμα, οι κοινωνικές πρακτικές, οι δεξιότητες που συνδέονται με την παραδοσιακή χειροτεχνία, οι τελετουργίες και πρακτικές που αφορούν τη βόρεια περιοχή της Ελλάδος, δηλαδή τη Μακεδονία, προστατεύονται ποινικώς κατά την κείμενη νομοθεσία. Δεύτερον, εάν προβλέπεται απαγόρευση μετατροπής, αλλίωσης και γενικότερα προσβολής της ακεραιότητας των άειλων ελληνικών πολιτιστικών αγαθών ή οικειοποίηση της πατρότητάς τους και αν επιβάλλεται η λήψη κάποιας άδειας για τη χρήση τους. Τρίτον, αν η μέρημνα του Υπουργείου Πολιτισμού για την αποτύπωση, την καταγραφή και την τεκμηρίωση των άειλων πολιτιστικών αγαθών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία στη βόρεια περιοχή της Ελλάδος και ιδίως στη Μακεδονία, έχει ολοκληρωθεί, να μας χορηγηθεί συναφής πίνακας καταγραφής των εν λόγω αγαθών. Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Και το τελευταίο, ζητούσαμε από το Υπουργείο να προβεί στις νόμιμες ενέργειες ώστε να ληφθούν τα προσήκοντα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα προστασίας της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η απάντηση έπρεπε να έρθει σε 20 μέρες, εννοείται η απάντηση δεν ήρθε σε 20 μέρες και αφού μεταβήκαμε στο Υπουργείο να πάρουμε την απάντηση, το Υπουργείο μετά από, εννοείται το πέρας των 20 μέρων, στις 9 Οκτώβου του 2018, μας απάντησε ότι σχετικά με την ποινική προστασία στοιχείων άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σας κάνουμε γνωστό ότι η αίτησή σας έχει τεθεί υπόψη του Τμήματος Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να διατυπώσει γνώσεις σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην αίτησή σας. Σαφώς και εμείς ξέραμε ότι δεν προστατεύεται ποινικά η άειλη πολιτιστική κληρονομιά, αλλά θέλαμε την απάντηση του Υπουργείου ή τη σιωπή του Υπουργείου, γιατί υπάρχει βήμα παρακάτω. Μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης της παράληψης του ελληνικού δημοσίου, του Υπουργείου δηλαδή, να προστατεύσει την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Πέρα από αυτό όμως, μια που εδώ έχουμε βουλευτές, έχουμε και πολιτευτές, ένας πολιτευτής και πρώην βουλευτής, θα ήθελα να πω το εξής. Κύριε Κασαπίδη, σας βλέπω μόνο ή κάνω λάθος, υπάρχει άλλος εδώ. Ωραία. Λοιπόν, εάν φέρετε ως αντιπολίτευση μία πρόταση νόμου για την ποινική προστασία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ψηφιστεί στη Βουλή, αφού η ΑΝΕΛ
υποτίθεται, αντιτίθεται, μάλλον υποτίθεται, δεν ξέρω, λένε ότι αντιτίθεται στη συμφωνία, έχει πλειοψηφία. Αν αυτή η διάταξη περάσει, αναφέροντας βέβαια γιατί θα πρέπει να ψηφιστεί αυτή η διάταξη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να δει καν στην Βουλή. Και αν δει, όποιος την ψηφίσει, κάθεται στο σκαμνί. Το θέτω υπόψη σας και ελπίζω... Και ελπίζω άμεσα, εμείς θα σας παραδώσουμε όλα τα έγγραφα, όλη την ανάλυση, να τα φέρετε στη Βουλή. Εγώ θα το περιμένω και θα σας παρακολουθώ από εδώ και πέρα, όπως θα παρακολουθώ και άλλους βουλευτές με τους οποίους ήρθα σε επαφή. Πέρα από αυτό όμως, υπάρχει και μία νομική κίνηση που θα γίνει μέχρι τις 20 του μηνός. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να αναφέρω τι είναι, ποια θα είναι αυτή η κίνηση, γιατί έχω δεσμευτεί να την ανακοινώσουμε με την νομική ομάδα στην εθνική συνδιάσκεψη που θα γίνει στις 21, 22, 23 του μηνός στην Παλιά Βουλή. Να σας ενημερώσω γι' αυτό. Η Παμακεδονική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η οποία πριν από λίγο χρονικό διάστημα προσέγγισε εμένα και τον κύριο Καραΐσκο για να τους βοηθήσουμε νομικά και όλη αυτή τη δουλειά που είχαμε κάνει ατομικά την παραδώσαμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Στα πλαίσια μιας ενωτικής κίνησης που θέλουν να γίνει και πρέπει και επιβάλλεται να γίνει, θα κάνουν, διοργανώνουν μία πανεθνική συνδιάσκεψη για το θέμα της Μακεδονίας, καλώντας όλους τους θεσμικούς φορείς της χώρας, γιατί όλοι πρέπει να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους για αυτό το εθνικό θέμα, έτσι ώστε να διεκδικηθεί πλέον συλλογικά το ζήτημα αυτό, διότι ο καιρός περνάει. Τέλος πάντων, αυτή η νομική κίνηση λοιπόν που θα ανακοινωθεί στην συνδιάσκεψη, μιλάμε 22 του μηνός Κυριακή, έχουμε το λόγο η νομική, το πάνελ το δικό μας, εκεί θα ανακοινωθεί τι ακριβώς είναι αυτή η νομική κίνηση, όπου θα κληθεί ο ελληνικός λαός όλος να καταθέσει σχετικά νομικά ένδικα μέσα στα δικαστήρια και πλέον η νομική αυτή κίνηση να πάρει μορφή δημοψηφίσματος. Μια που δεν μας δίνουν το δημοψήφισμα. Ναι, τρίκα με αυτόν τον τρόπο, σε κάθε περίπτωση. Τέλος πάντων, λίγο υπομονή, συγχωρέστε με που δεν μπορώ να το πω γιατί έχω δεσμευτεί στους εντολείς μου. Αυτός είναι ο τρόπος που εμείς σκεφτήκαμε να θέσουμε ένα εμπόδιο και σαφώς και οι βουλευτές, οι οποίοι στη θέση που βρίσκονται με την ψήφο του ελληνικού λαού και μόνο. Καμία θέση δεν φέραν από το σπίτι τους, καμία θέση δεν τους χαρίστηκε. Η θέση στην οποία βρίσκεται είναι με τη δική μας ψήφο. Καλείστε λοιπόν και να το μεταφέρετε κύριε Κασαπίδη, να σταθείτε όλοι σας στο ύψος των περιστάσεων. Η ιστορία σας καλεί, η ιστορία θα γράψει για τον καθένα από εσάς για τη Μακεδονία. Θέλω να θυμίσω, ολοκληρώνοντας σχεδόν, δεν νομίζω κάτι άλλο. Α, θέλω να πω και ένα ακόμα, ότι ήδη η Παμακεδονική Συνομοσπονδία, που σας είπα ότι πλέον ζήτησε τη συνεργασία με εμάς, έχει κάνει εξώδικο την προηγούμενη εβδομάδα στην Υπουργό Πολιτισμού, τάσσοντάς της προθεσμία 15 ημερών για να φέρει την νομοθετική διάταξη στη Βουλή. Εντάξει, δεν περιμένουμε και πολλά, απλά η κίνηση εννοείται έπρεπε να γίνει. Με κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου στον πρόεδρο της Βουλής και ήδη θα γίνει κοινοποίηση, ίσως να έχει ολοκληρωθεί κιόλας, έλειπα από την Αθήνα, δεν ξέρω αν έχει γίνει, δεν έχω ενημερωθεί. Με κοινοποίηση σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Διότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, όπως σας είπα πριν. Θέλω να σας πω κάτι για τα Σκόπια. Όταν έγινε η συμφωνία τον Ιούνιο, ένα συνταγματολόγος, καλή ώρα όπως τους δικούς μας εδώ, των Σκοπίων, έκανε αρθρογράφηση σε μία εφημερίδα.
στην εφημερίδα Κουρίρ, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες εκεί στο κρατήδιο των Σκοπίων. Αναφέρει λοιπόν ο συγκεκριμένος συνταγματολόγος, και όποιος θέλει το link μπορώ να του το δώσω μετά το τέλος της σημερινής εκδήλωσης, να το δει, ότι η έλλειψη υπογραφής της συμφωνίας από τον πρόεδρο της ΦΥΡΟΜ είναι λόγος ακύρωσης για το συνταγματικό δικαστήριο. Όπως εξηγεί, το συνταγματικό δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να αξιολογεί τις διεθνείς συμφωνίες, αλλά έχει αρμοδιότητα να αξιολογεί την νομιμότητα του νόμου περί επικύρωσης. Η πλευρά, λέει, του ΖΑΕΦ, διαβάζω τι λέει ο συνταγματολόγος, έτσι. Εν τω μεταξύ, η πλευρά ΖΑΕΦ, δηλαδή η πλευρά παράκαμψης του Προέδρου, υποστηρίζει ότι η ενδιάμεση συμφωνία του 1994 δεν είχε υπογραφεί από τον Πρόεδρο. Το εν λόγω άρθρο αναφέρει λοιπόν ότι το τωρινό Σύνταγμα ψηφίστηκε μετά την ενδιάμεση συμφωνία το 1998. Σχετικά υπάρχει προηγούμενο όταν το 2002 καταργήθηκε διμερή συμφωνία για τον αγωγό Όκτα με τον ίδιο τρόπο. Υπεγράφει το 1999 από την τότε κυβέρνηση, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Γκρούευσκι, και μετά στην πορεία ακυρώθηκε. Τώρα, αν περάσουν όλα από τα Σκόπια, δηλαδή λέμε ότι περνάει η συνταγματική αναθεώρηση, εμείς πρέπει να το φέρουμε εδώ στη Βουλή, τέλος πάντων για επικύρωση, και υπάρχει περίπτωση, ενώ, ελπίζω πότε θα συμβεί, ενώ θα έχει επικυρωθεί από την Ελλάδα και πρέπει να θα είναι μια διεθνή συνθήκη, να πάει στο συνταγματικό δικαστήριο των Σκοπίων και αυτό να ακυρωθεί. Με αποτέλεσμα, όλες οι συνταγματικές αναθεωρήσεις που έχουν γίνει στις διατάξεις να μην ισχύουν. Και εμείς να καθόμαστε να εκτελούμε, γιατί δεν πρέπει να γίνουμε και διεθνώς ρεζίλιο, όπως λένε, να πρέπει να εκτελούμε αυτή τη διεθνή συνθήκη και στο κράτος του Σκοπίου να την έχουν ακυρώσει. Το αναφέρω αυτό προς γνώση όλων. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, θέλω να θυμίσω την επιστολή των πανεπιστημιακών προς τον Ομπάμα το 18 Μαΐου του 2009, έγκριτη ακαδημαϊκή εγνωσμένου κύρους παγκόσμια. Το 2009 έχουν στείλει μία επιστολή στον Ομπάμα αναφέροντάς του ότι η παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας είναι ίση και όμοια με εδαφική διεκδίκηση εκ μέρους των Σκοπίων προς την Ελλάδα. Και ότι ο κύριος Ομπάμα, ο πρόεδρος τότε των Ηνωμένων Εθνών, θα έπρεπε να κάνει τα πάντα για να αποκαταστήσει την ιστορική αυτή αταξία. Την υπενθυμίζω και αυτή την επιστολή, φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς την ξέρουνε, μόνο οι δικοί μας την ξεχάσανε, αυτοί που σήμερα δυστυχώς προέβησαν στην κατάπτυση αυτή η συμφωνία. Ολοκληρώνοντας, θα μου επιτρέψετε να βγω λίγο από την επαγγελματική ιδιότητα και να μιλήσω όχι πια σαν δικηγόρος, με νομική προσέγγιση, αλλά θέλω να μιλήσω σαν Ελληνίδα, σαν Μακεδόνισσα, σαν ένας άνθρωπος, σαν μια γυναίκα που λατρεύω την Ελλάδα, όπως και εσείς. Στις 6 Ιουνίου, θέλω να σας πω έτσι ένα περιστατικό, στις 6 Ιουνίου γίνανε τα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της Μακεδονίας και με μεγάλη επιτυχία. Σε ένα από αυτά είχα την τιμή να κληθώ να συμμετάσχω ως ομιλήτρια. Σε αυτή την ομιλία λοιπόν, ξεκινώντας, αυτό που έλεγα ήταν ότι δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό, ήταν προ-υπογραφής, ότι δεν συζητάμε τα αυτονόητα και δεν θα δακρύσουν Έλληνες. Δυστυχώς στις 17 Ιουνίου δάκρυσαν εκατομμύρια Έλληνες. Δάκρυσε και ένας άνθρωπος που τον έχω εδώ μπροστά μου τώρα, τον έχω δει να δακρύζει και σπάραξε η καρδιά μου, ο Πάτρης Νικηφόρος, ξέρετε όλοι πότε. Μας πλήγωσαν, μας συγκλώνησαν, μας εξόργησαν με την παράδοση
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με την παράδοση της ιστορίας μας, με την παράδοση του ονόματός μας, με την παράδοση της ίδιας της Μακεδονίας μας. Μας έχουν πληγώσει. Όμως, μετά τις 17 Ιουνίου, όλοι μαζέψαμε τα κομμάτια μας από αυτή την προδοσία. Σταθήκαμε όρθιοι, στεκόμαστε όρθιοι, είμαστε όλοι στον αγώνα για να μην επιτεθούν και τον αφανισμό του ελληνισμού. Γιατί αυτή η συμφωνία είναι η απαρχή του αφανισμού του ελληνισμού. Εάν αυτή η συμφωνία περάσει, τότε το πρώτο που θα γίνει είναι η παγκόσμια αναγνώριση των Σκοπίων ως μακεδονικό έθνος. Και αυτό το έθνος δεν θα ανήκει στον ελληνισμό. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό ιστορικά? Αντιλαμβάνεστε ότι ανατρέπεται όλη η ιστορία μας, Άρδιν? Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Τίποτα. Όπως σας είπα πριν, η συμφωνία αυτή δεν έχει ισχύ σήμερα. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελευταία στιγμή. Εάν αυτή η συμφωνία έρθει στην Βουλή, αυτή η συμφωνία σε καμία περίπτωση να μην περάσει. Μιλήστε όλοι στους γύρω σας. Πρέπει όλοι να ενωθούμε σε αυτόν τον αγώνα. Είναι αδιανόητο να προδώσουμε τον Μέγα Αλέξανδρο. Είναι αδιανόητο να προδώσουμε τον Παύλο Μελά, που άφησε ανήλικα παιδιά. Άφησε μία εύπορη ζωή και με 35 ακόμη αγωνιστές ξεκίνησε το μεγάλο αγώνα και τη μάχη για τη Μακεδονία. Είναι αδύνατο να προδώσουμε τους προγόνους μας, είναι αδύνατο να μην κάνουμε το χρέος απέναντι στα παιδιά μας. Το οφείλουμε αυτό σε όλους. Δεν έχει καμία δικαιολογία. Καμία. Και κλείνοντας... θέλω μόνο να πω 5 στίχους από τον Κωστή Παλαμά. Γνώμες καρδιές, όσοι Έλληνες, ότι είστε, μην ξεχνάτε. Δεν είστε από τα χέρια σας μονάχα, όχι. Χρωστάτε και σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι και οι νεκροί. Το οφείλουμε στους προγόνους μας, το οφείλουμε στα παιδιά μας. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Δεν θα αφήσουμε κανένα να την αγγίξει. Δεν θα αφήσουμε να την υπαρπάξουν με δόλια και γελία επιχειρήματα. Δεν θα αφήσουμε ποτέ τη Μακεδονία επειδή κάποιοι υπέγραψαν ότι ελευθερώθηκε με αίμα, δεν παραχωρεί. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Νούκα. Μέχρι να ανέβει στο βήμα ο κύριος Καρεντερίδης, να πω επίσης ότι στην εκδήλωση μας παρίστανται ο πρώην υπουργός ο κύριος Παπαδόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης ο κύριος Δακής, η πρώην δήμαρχος η κυρία Πιζίδου.